Εδώ τον κοιμά. Ναι, λόγω χρόνου για να. Εννοείται, μπράβο. Άντρε μου, καλά. Έκανε, είναι βοδινό κοιμά. Ναι. Προτιμά βοδινό. Ο εμίξ τούτο. Ο εμ προτιμώ βοδινό, ό,τι θέλει ο καθένα. Εγώ έβαλα μίξ εδώ. Κρεμμύδι και έχει και πάπρικα, διάβασα. Ναι, δυόσμο, αλάτι. Μάλιστα. Πιπέρι. Και είμαι πολύ χαρούμενη για το βιβλίο μου. Που σου το έφερα. Μάλιστα, να πούμε και για το βιβλίο της άντρης μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ, μου το έφερε δώρο. Αυτό είναι το βιβλίο της. Έχει πάρα πολύ καιρό που θέλει να το φτιάξει με τις συνταγές της, με τα γλυκά της και να μόνο. Να πω ότι το φτιάξα μόνη μου, η κόρη μου βασικά, με έναν υπολογιστή το φτιάξαμε. Να ευχαριστήσω την κόρη μου, τη μεγάλη, την Καλλιόπη. Μπράβο, και την κυρία Ξένια Ευστρατίου που πήρε το USB μου και το διαμόρφωσε, το φτιάξε, το διόρθωσε. Μπράβο σας. Μπράβο. Και το... Μπράβο σε όλες τις κυρίες. Το εκδόσα μόνη μου. Αυτά. Δικό μου τούτο. Ναι, εννοείται. Ευχαριστώ. Και να στείλω τα φιλιά μου στο σύζυγό μου που προσέχει τον baby. Τον baby, το οποίο baby πόσο είναι? 3 μηνών, μάνι μάνι. Μάνι μάνι, 3 μηνών. Θυμάμαι την κυλίτσα. Λοιπόν, το παίρνω αυτό, ευχαριστώ άντρε μου. Να είσαι καλά. Καλό ταξίδι. Καλό ταξίδι, ευχαριστώ. Τι, έτσι λέμε για το βιβλίο. Λοιπόν, ευχαριστώ. Θα μαγειρέψω, ναι. Ξεκινούμε τη συνταγή μας. Ναι, θα είναι τύπου cake όπως το είπες. Mm-hmm. Βάζουμε τα αυγά, βάζουμε όλα τα υλικά μαζί. Αυγά, ηλιέλαιο. Ηλιέλαιο, το γάλα. Ναι. Και το γιαούρτι. Και το γιαούρτι για να είναι έτσι. Εγγράψαμε πρόβιο, ναι. Αλλά μπορείτε να βάλετε όποιο γιαούρτι προτιμάτε. Μάλιστα. Και στραγγιστόν, ας πούμε. Ναι, συνήθως χρησιμοποιώ στραγγιστόν έτσι για να είναι πιο. Μην αρέσει το πρόβιο γενικά. Εντάξει. Ναι. Και χρησιμοποιώ το και στις συνταγές. Μάλιστα. Δεν χρειάζεσαι ούτε μίξερ ούτε τίποτα. Τίποτε. Βλέπω. Και μετά σιγά σιγά θα βάλεις το αλεύρι. Ναι. Να σε βοηθήσω. Καλό. Να βάλουμε μαζί και τον baking powder στο αλεύρι. Βάζουμε τον baking powder από ό,τι βλέπετε στο αλεύρι. Ανακάτεψε μου το λίγο. Το αλεύρι αυτό είναι μετρημένο. Ναι. Το βάλω όλο, εννοώ. Να βάλουμε σιγά σιγά. Ναι. Σιγά σιγά το αλεύρι για να κάνουμε τη ζύμη μας. Είπαμε τον κιμά, το φτιάχνετε όπως ξέρετε φίλες μου. Ναι, όπως φτιάχνουμε έναν κιμά στο τηγάνι, να απορροφηθούν τα υγρά, βάζουμε τη σάλτσα. Το κάνω γρήγορα. Όχι, μια χαρά είναι. Εντάξει είμαι. Ναι, αλλά κάνει με το βαλίσουμε. Α, όχι. Ναι. Τέλεια. Αυτός είναι ο χυλός. Ναι. Αυτόν είναι δηλαδή, δεν αυτόν χρειάζεται είναι. Κάτι άλλο. Ναι. Στο στήσιμο βάζουμε και τον κύμα. Mm-hmm. Δηλαδή, εντάξει, θα μας δείξει τώρα, θα το βάλεις στο ταψί mm-hmm. και θα μας δείξει πώς θα το φτιάξει. Έλα. Ψήνουμε 180 βαθμούς στον αέρα. Ναι. Θέλει περίπου 50 λεπτά, 40 με 50 λεπτά, εξαρτάται από το φούρνο μας. Λαδωμένον ταψί. Ναι. Βάζουμε τη μισή ζύμη κάτω. Ναι. Ναι, για να δούμε πώς θα βάλεις τον κιμά και το τυρί. Ναι. Αυτό θέλουμε να δούμε. Okay. Έλα, έλα. Να με σελερώσω. Βάζεις τη μία στρώση, άντρη μου. Ναι. Απλώνω. Mm-hmm. Και τώρα βάζουμε τον κιμά. Τώρα να σου φέρω ένα κουτάλι. Α, ναι, εντάξει. Εντάξει. Μια χαρά. Να πάει παντού ο κιμάς. Μάλιστα. Το τυράκι. Και τώρα θα βάλουμε και το τυρί. Μπορείτε να προσθέσετε και κρέμα τυρί, άμα θέλετε. Mm-hmm. Εσύ βλέπω ότι έχεις τριμμένο τυρί. Ναι. Μπορείτε να βάλετε και φέτες. Άρα, τυρί. Ναι. Α. Ό,τι τυρί όπως προτιμάτε. Έλα. Αυτά. Ναι. Να βάλουμε το τυρί. Και είπαμε είναι 180 βαθμούς στον αέρα. Θέλει περίπου 50 λεπτά, μπορεί και πιο λίγο, εξαρτάται από το φούρνο μας. Μάλιστα. Αφήνω λίγο έτσι για να βάλω από πάνω. Και... και... βάζουμε από πάνω την υπόλοιπη. Τώρα αυτό ζεστό θα είναι ακόμα πιο ωραίο γιατί θα λιώνει. Ήταν ζεστό που το έφερα, αλλά. Α, σήμερα το ψήσατε. Βέβαια το πρωί. Το τυράκι θα είναι πιο ωραίο λιωμένο. Ναι, ναι. Μυρίζει πάρα πολύ ωραία, θα δοκιμάσω. Α.
Σκεπάζουμε με την υπόλοιπη ζύμη, όπως είδατε. Πολύ ωραίο. Ναι. Είναι ωραία ιδέα, ναι. Κάθομαι στον κάναπέ μου και ήθελα να φάω και μαδόπιτα, αλλά αρκούμε και το φύλλο. Και σκέφτηκα τον τη συνταγή. Μα είναι πάρα πολύ ωραίο. Πολλά νοστιμή. Όχι, άντρη μου, πάρα πολύ ωραίο. Ναι. Και δεν χρειάζεται αυτό το φύλλο, ναι, Παντελή μου. Και ψήνεται όπως ένα κέικ. Δεν χρειάζεται το φύλλο. Λοιπόν. Να, το έτοιμο. Μισό για το φούρνο. Εξαιρετικό. Και βάζουμε και λίγο τυρίνα από πάνω. Ευχαριστούμε, άντρη μας. Εγώ σας ευχαριστώ. Πολύ ωραίο. Εύχομαι να σας άρεσε η ιδέα μου και να τη φτιάξετε όλοι. Αυτό. Αυτά. Καλό Σαββατοκυριακό. Ευχαριστώ. Καλό Σαββατοκυριακό και σε εσένα. Ναι, και να πούμε και χρόνια πολλά στους Μιχαλίδες, στις Μιχαλίδες, στις Μιχαέλες, όλα. Ναι, όλα. Λοιπόν, αγαπημένοι μου, πάμε να δούμε την κάρτα με τελικά και επιστρέφουμε στο στούντιο. Με αγαπημένη φίλη, ηθοποιό, βραβευμένη, πολυξένη Σάβα μαζί μας. Έχει πολλά να μας πει, δεν πάτε πουθενά, Εδώ.